Κύριε Ρεμπάμπη, για το κλίμα, μια κουβέντα. Κάτι σύντομο δεν θα είναι για το κλίμα, θα είναι κυρίως για τον καιρό. Α, θα χιονίσει. Γιατί εννοείται, πολλοί θέλουμε να. Μακάρι να ανακοινώσει. Πολλοί σκέφτονται χιόνια και όμορφες εικόνες, αλλά ένα μεγάλο κομμάτι του λαού μας σκέφτεται ότι πάλι καλά που έχει αυτό τον καιρό. Και δεν πληρώνει για πετρέλαιο. Και δεν πληρώνει για πετρέλαιο. Σωστό. Και ένα ακόμα κομμάτι εργαζομένο, γιατί δεν ξέρω αν το έχετε δει, προχθές υπήρχε άλλο ένα περιστατικό με 4 εργάτες. Μετανάστες στα καλύβια, ναι, που πεθάνουν από αναθυμιάσεις. Από το Μαγκάλι. Έχει το Μαγκάλι. Δίκιο σε αυτό. Από το Μαγκάλι. Θυμάστε την περίπτωση της Λάρισας πάλι. Και 2013. Εμείς σε άλλα πάνελ συζητάμε για την ενεργειακή αναβάθμιση της χώρας και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο μπορεί, μάλιστα, να πει ο καθένας. Ο κύριος Χρυσοχοίδης έχει δώσει μια σημαντική συνέντευξη στο πρώτο θέμα. Λέει για τα περιστατικά αστυνομικής βίας θα κατοχυρωθεί αρχές του έτους η λειτουργία μηχανισμού περιστατικών αστυνομικής βίας. Και σε ό,τι αφορά τις πορείες και τις διαδηλώσεις, αυτές θα έχουν όνομα και επώνυμο. Θα υπάρχει οργανωτής, θα τον ξέρουμε και ο πολίτης θα ενημερώνεται με SMS. Θα ήθελα ένα συνολικό σχόλιο. Θα κάνω ένα συνολικό σχόλιο και θα τοποθετηθώ και για αυτό που είπατε. Καταρχάς, καταδικάζουμε περίφραστα την κρατική βία και καταστολή όπως αυτή εκφράστηκε και στο Κουκάκι και όπως εκφράστηκε σε πάρα πολλά περιστατικά το τελευταίο διάστημα. Να θυμίσω την επίθεση σε διαδηλωτές στο άγαλμα Τρούμαν, να θυμίσω τις κάθε εβδομάδα επιθέσεις των ΜΑΤ σε διαδηλωτές έξω από συμβολιογραφία και τράπεζες ενάντια στους πληστηριασμούς. Η κινητοποίηση ενάντια στους πληστηριασμούς είναι ιδιώνυμο αδίκημα. Έχει θεσπιστεί από την προηγούμενη κυβέρνηση έτσι και διατηρείται τώρα. Να θυμίσω τα ξεβρακώματα διαδηλωτών, τον εξευτελισμό ανθρώπων, όπως και το περιστατικό που καταγγέλαμε στην αρχή, που είπατε και εσείς στο αστυνομικό τμήμα της Ομόνιας. Μιλάμε δηλαδή και ένα γαϊτανάκι ένταση της καταστολής. Είναι προκλητική υπεράσπιση αυτό το. Αυτής της συμπεριφοράς και των επιθέσεων των δυνάμεων της κρατικής καταστολής είναι η υποκριτική υπεράσπιση τους από την κυβέρνηση και ένα στοιχείο καινούριο είναι ότι τέτοιες επιχειρήσεις όπως αυτή που έγινε στο Κουκάκι αξιοποιούνται για να νομιμοποιηθούν και πιο αναβαθμισμένα μέσα καταστολής όπως είναι οι πλαστικές σφαίρες. Η γνώμη μας είναι ότι αυτές οι επιθέσεις. Εκεί πάμε, βλέπετε, σε μια κλιμάκωση. Υπάρχει μια κλιμάκωση γιατί υπάρχει κλιμάκωση της αντιλαϊκής πολιτικής. Της πολιτικής δηλαδή που έχει ανάγκη την καταστολή. Mm-hmm. Της πολιτικής που έχει ανάγκη το δόγμα νόμος και τάξη. Της πολιτικής του κεφαλαίου των επιχειρηματικών ομίλων που δεν πρέπει να διασαλεύεται τίποτα από τα κέρδη τους, δεν πρέπει να κουνιέται φύλο. Γι' αυτό και τα μέτρα περιορισμού των διαδηλώσεων όπως αυτό που αναφέρατε. Μάλιστα, κύριε Ρεμπάμπη. Προς τα εκεί τι είναι. Άρα εδώ πρέπει το εργατικό λαϊκό κίνημα, ο λαός, η νεολαία να καταδικάσουν την κρατική καταστολή, την αντιλαϊκή πολιτική που πάνε χέρι-χέρι. Στόχο και η καταστολή και η κρατική βία έχει τον ίδιο το λαό. Όλους τους εργαζόμενους και σε αυτόν τον αγώνα το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας είναι στην πρώτη γραμμή. Πάμε λοιπόν, και ένα σχόλιο. Και ένα σχόλιο. Και ένα σχόλιο. Επειδή επιχειρείται μια προσπάθεια εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ να ξεπληθεί για τις αμαρτίες του ως κυβέρνηση, εμείς δεν μπορούμε να ξεχάσουμε ούτε τα ΜΑΤ απέναντι σε συνταξιούχους, ούτε τα ΜΑΤ απέναντι σε μαθητές, ούτε τα ΜΑΤ απέναντι σε φοιτητές. Να ξεκινήσουμε πάλι από τον κύριο Ρεμπάμπη στο πλαίσιο αυτό της συσυγορίας. Λέγαμε για τις πορείες, το καινούριο στοιχείο είναι η συνέντευξη του κυρίου Χρυσοχοίδη που λέει ότι όποιος οργανώνει πορείες πρέπει να ενημερώνει. Ο νόμος θα κανονίζει, θα ρυθμίζει και δεν θα παγορεύει. Δηλαδή αυτός που οργανώνει τις πορείες θα πρέπει να τον ξέρει η αστυνομία με το όνομα και το επώνυμο. Και ο πολίτης μέσω SMS θα λαμβάνει μηνύματα για τους δρόμους, για την διαδρομή της διαδήλωσης, αλλά και για τους εναλλακτικούς δρόμους που είναι ελεύθεροι. Θα θέλαμε ένα γενικότερο σχόλιο. Ναι, τα σχέδια αυτά της κυβέρνησης, να κάνω ένα σύντομο σχόλιο, νομίζω λογαριάζουν χωρίς τον ξενοδόχο. Και ο ξενοδόχος είναι αυτοί που πραγματοποιούν τις διαδηλώσεις, ενώ τα σωματεία, τα εργατικά κέντρα. Δεν έχουν όμως να κρύψουν κάτι τα σωματεία και τα εργατικά κέντρα. Ό,τι συνεννόηση χρειάζεται για μια πορεία γίνεται. Δεν είναι αυτό που την καίει την κυβέρνηση. Την κυβέρνηση την καίει να βάλει στο γύψο τους εργατικούς λαϊκούς αγώνες. Βαριά, λέω, κουβέντα. Έρχεται βαριά κουβέντα αυτή. Έρχεται σαν συνέχεια της παρέμβασης στα συνδικάτα, του ξύλωμα περαιτέρω του απεργιακού δικαιώματος, το νομοθέτησε ο ΣΥΡΙΖΑ και το πήγε ένα βήμα παραπέρα η κυβέρνηση. Γιατί η κυβέρνηση θέλει να επιβάλλει σιγή νεκροταφείου. Συγκεντρώσεις ανάλογα με τον όγκο της διαδήλωσης. Έτσι λέει ο Υπουργός σήμερα στο πρώτο θέμα. Είτε πάνω στο πεζοδρόμιο, είτε σε μία λωρίδα δρόμου, είτε σε μαζικές διαδηλώσεις. Συγκεντρώσεις ανάλογα με τον κόσμο που έχουν και τώρα. Σε όλο το κλάδο στους δρόμους πάντα. Όχι, έχουμε δει μικρές συγκεντρώσεις. Όπως το λέει. Οι δρόμοι δεν κλείνουν με ευθύνη των συνδικάτων ή των διοργανωτών.
Οι δρόμοι κρίνουν με ευθύνη της αστυνομίας. Και εδώ λέει δεν είναι καθόλου δημοκρατικό. Και πολύ περισσότεροι από αυτούς που χρειάζονται. Να κάνουν τη ζωή των πολλών, σε αυτό που είπε η Νίνα. Και τη ζωή των πολλών, την έχουμε κάνει γαϊτανάκι τη ζωή των πολλών. Με κάθε αφορμή η κυβέρνηση επιτίθεται σε απεργούς στο μετρό, σε όσους διαδηλώνουν. Τη ζωή των πολλών την ταλαιπωρεί κυριολεκτικά η αντιλαϊκή πολιτική. Ας πάμε στο μετρό να ρωτήσουμε τους επιβάτες ποιος τους ταλαιπωρεί κάθε μέρα. Μάλιστα. Ή στα λεωφορεία και στον ηλεκτρικό. Δεν μπορούμε να κρυβόμαστε από αυτά τα προβλήματα. Ποιος ταλαιπωρεί τους εργαζόμενους στους χώρους δουλειάς τους. Πώς το βλέπετε από αυτή την πολιτική.